Είμαστε στο Αλάτρι και είμαστε μπροστά σε ένα σημείο μόνο από την εκπληκτική αυτή οχύρωση, τη Μυκηναϊκή οχύρωση, πελασγική και Μυκηναϊκή. Έχουν προηγηθεί οι πελασγοί που έχουμε εδώ στην πόλη αυτή. Βλέπετε ότι έχουμε ακριβώς το σύστημα των μεγαλύθων, όπως ακριβώς στις Μυκήνες. Ανάμεσα δεν έχουμε κανένα δομικό υλικό, τεράστιο γκόλιθι, και ανεβαίνουμε τώρα, πάμε προς τα πάνω για να δούμε τι άλλο ακόμα θα δούμε. Σε μία περιοχή, εδώ προχωράμε τώρα παράλληλα με το Μυκηναϊκό τείχος, ένα κομμάτι του Μυκηναϊκού τείχους, okay, γιατί υπάρχει ένα άλλο Μυκηναϊκό τείχος από κάτω. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε τον κολύθους. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα δούμε συνέχεια. Να δούμε λίγο και την υπέροχη θέα που υπάρχει γύρω μας για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Μια περιοχή μοναδικής ομορφιάς. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, κοιτάξτε, σε στρατηγικό σημείο. Οι ογκόλυφοι συνεχίζονται και από εκεί, μπορούμε να πάμε. Ελάτε από εδώ. Εδώ. Εδώ βλέπουμε την οχύρωση που συνεχίζεται, μεγαλυθική. Για να καταλάβετε το πάχος, αυτό το σημείο που βρισκόμαστε είναι το πιο ιδανικό για να καταλάβετε το πάχος των οχυρώσεων, των Μυκηναϊκών και παλαιότερα πελασγικών στην περιοχή του Λατίου. Εδώ ακριβώς βλέπουμε το πάχος, το οποίο είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Αυτά τα τείχη δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στα 8 μέτρα πάχος. Και βλέπετε είναι κυκλόπια η δόμηση. Αυτό το σημείο ακριβώς μας δίνει το μέγεθος του πάχους. Και φτάνουν μέχρι εδώ, βγαίνουν προς τα έξω. Ακόμα περισσότερο. Συνεχίζονται εδώ από κάτω, βλέπετε και εκεί οχύρωσης που φαίνεται, η κυκλόπια. Εδώ ακριβώς που θα πάμε τώρα. Κοιτάξτε την κυκλόπια δόμηση. Και κάτω. Εδώ οι κολλήματα από κατασκευές πανάρχες και φύλες εισόδου.
Πρέπει να κατεβούμε τώρα κάτω για να πάμε να δούμε τη μεγάλη πύλη που βρίσκεται εδώ ακριβώς από κάτω. Τη μεγάλη πύλη. Όπου θα μπούμε και μέσα. Βλέπετε την είσοδό της. Θα κατεβούμε και θα πάμε να δούμε ακριβώς αυτή την πολύ σημαντική πύλη. Φίλες μου και φίλοι μου, βρισκόμαστε εδώ στο Αλάτρι και βρισκόμαστε μπροστά σε μια εκπληκτική εικόνα. Ένα μυκηναϊκό τείχος, ύψος, το βλέπετε εδώ, φτάνει κοντά τα 15 μέτρα. Μπορεί κάπου εκεί, μπορεί και παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ένα εκπληκτικά διασωζόμενο τείχος, πολυγονικό, κυκλόπια δόμησης που ανεβαίνει μέχρι επάνω. Και όταν θα προχωρήσουμε προς τα εδώ, μας περιμένει μια άλλη εικόνα. Εδώ, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, μια πύλη εισόδου στην Ακρόπολη, Μυκηναϊκή, αυτά είναι πρόσθετα που βλέπετε, αλλά η πύλη αυτή είναι φτιαγμένη με έναν εκπληκτικό τρόπο. Πάμε να το δούμε. Ογκόλυφη, μεγάλυφη. Κοιτάξτε εδώ γιατί λίθο μιλάμε, ενιαίο λίθο, υπέσφυρον. Ελάτε από εδώ να το δείτε. Όπου σε αυτό το σημείο, εδώ ακριβώς, εδώ φαίνεται το γούβωμα αυτό, έμπαινε, υπήρχε πόρτα εδώ δίφυλη και έμπαινε η ασφάλεια εδώ που αμπάρωνε από πίσω την πόρτα. Εδώ έμπαινε η ασφάλεια. Από πάνω φαίνονται οι στρόφιγγες από όπου η πόρτα γύρναγε. Το πρώτο φύλλο τελειώνει εκεί επάνω στην άλλη οπή. Πάμε να το δείξουμε. Λοιπόν, στρόφιγγα αριστερά, οπή εδώ. Το πρώτο φύλλο, δεύτερο φύλλο ξεκινάει από εκεί, άλλη στρόφιγγα εκεί και στη μέση το κεντρικό, ο κεντρικός άξονας, το βλέπετε. Στη μέση φαίνεται ψηλά μόνο, ανάμεσα στις δύο μικρές, το βαθμόνο αυτό είναι ο κεντρικός άξονας που κατέβαινε. Συντηρείται απίστευτα, υπάρχει μέχρι τις μέρες μας όπως το βλέπετε και εδώ θα προχωρήσουμε. Κοιτάξτε εδώ τις πολυγονικές αυτές πέτρες. Ο γκόλυφος επάνω είναι 27 τόνοι. 27 τόνοι. Το ξαναλέω. Και εδώ κοιτάξτε. Πέτρες πώς εφαρμόζουν χωρίς κανένα συντακτικό υλικό. Είναι τεχνοτροπία μυκηναϊκή. Καθαρά. Εδώ κοιτάξτε. Αυτό το κόψιμο. Τεράστιο γκόλυφη που έχουν αρμόσει τέλεια. Και όπως βλέπετε, συνεχίζεται αυτό μέχρι επάνω, μέχρι εδώ και μπαίναμε επάνω που ήταν η πόλη Μυκηναϊκή με το ανάκτορο. Είμαστε στη γωνία, εκείνη η πύλη που ήμασταν πριν, που δείξαμε και ερχόμαστε στη γωνία ακριβώς του τείχους του Μυκηναϊκού εδώ, το οποίο συνεχίζεται. Εδώ παρατηρούμε κάτι που ενώ όλες οι άλλες πέτρες είναι λαξευμένες, εδώ υπάρχει έξεργα τοποθετημένο κάτι το οποίο μοιάζει απίστευτα με βουκράνια και εδώ συνεχίζει όπως πάει το χέρι μου, βλέπετε, και φτάνουμε σε ένα πρόσωπο πάλι σκαλισμένο έξεργο ταύρου το οποίο ανεβαίνει προς τα εδώ. Είναι εκπληκτικό. Μοιάζει να είναι λοιπόν ένα βουκράνιο, που αυτό λέει πάρα πολλά, που είναι τοποθετημένο ακριβώς στη γωνία και προϋποθέτει για αυτό που θα δει ο θεατής, ο επισκέπτης, όταν θα πάει να μπει από την πύλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ συνεχίζεται το Μυκηναϊκό τείχος. Πάμε να το δούμε μαζί. Βλέπετε, σώζεται σε καταπληκτικό ύψος, το βλέπουμε εδώ.
Είναι όλο λαξευμένο, εκτός από το μέρος που σας έδειξα πριν. Συνεχίζει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακότατο αυτό το οποίο βλέπουμε. Προσέξτε το ύψος, έτσι. Αναλαμβάνω τα τείχη του Αρτίνο, του Αρτίνο, σωστά. Του, συγγνώμη, όχι, ήμασταν πριν στο Αρπίνο, ξέρετε από το πρωί τρέχουμε, του Αλάτρη. Ελάτε. Είναι τόσες οι κυκλόπιες πόλεις εδώ, οι Μυκηναϊκές Ακροπόλεις, που δεν το φαντάζεστε. Και προχωράμε από εδώ. Κοιτάξτε, το τείχος συνεχίζεται. Εδώ έχει πύργο που έχει καταρρεύσει. Το βλέπουμε εδώ. Ήταν και κλίμακα. Μάλλον σε πύργο οδηγούσε. Πάνω στο φυσικό. Σαφώς νεότερες προσθήκες. Και συνεχίζουμε από εδώ, γυρίζουμε. Κυκλόπια δόμηση και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο.